καθώς πολιτιστικοί σύλλογοι της Κρήτης, μεταξύ αυτών και στην Αγία Σταχανιά, αλλά και στη Δαμάστα, διοργάνωσαν εκδηλώσεις με αφορμή την Πρωτομαγιά, μετά από 2 χρόνια βέβαια, που δεν είχε προγραμματιστεί απολύτως τίποτα λόγω πανδημίας, με φόντο την αυξημένη διασπορά κορονοϊού. Και θέλω να πάμε λίγο στην Αγία Σταχανιά, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με κάποιες φωτογραφίες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βλέπουμε λίγο κάποιες φωτογραφίες εκεί στην Αγία Σταχανιά. Είχαμε επικοινωνήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την περιοχή. Κινητοποιήθηκαν, οι άνθρωποι είναι δραστήριοι και τίμησαν βέβαια την Πρωτομαγιά, γλέντισαν και πέρασαν καλά. Και θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγίας Χανίων, ο κύριος Γιάννης Πεντραντονάγης. Να τον καλησπερίσουμε. Πρόεδρε, να ευχηθούμε καλό μήνα βέβαια και ένα μεγάλο μπράβο για όλα αυτά που διοργανώσατε. Καλησπέρα για από εμάς. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα με υγεία για εσάς και τους τηλεθεατές σας. Όπως πολύ σωστά είπατε, μετά από 2 χρόνια που περάσαμε πανδημία, δύσκολα χρόνια, ξαναγυρίζουμε σιγά σιγά την καθημερινότητά μας. Έτσι και εμείς θα διοργανώσαμε την καθημερινή εκδήλωση του Δήμου Χανίων στο λίμνη της Αγίας, στο πάρκο της λίμνης της Αγίας, με δραστηριότητα περισσότερο προς τα παιδιά, στον κόσμο, στους επισκέπτες, σε ένα πανέμορφο χώρο, τον οποίο πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι ο πνεύμονας του Χανίων, αυτός ο χώρος. Και προσπαθούμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε και για εμάς και για τον κόσμο. Έχει αναβαθμιστεί η περιοχή, αλήθεια είναι. Έχετε βοηθήσει όλοι, και αυτοδιοίκηση, όλοι, και εθελοντές, και τοπικές αρχές, και σύλλογος, και ο σύλλογος. Όλοι μαζί, ενωμένοι, μια ρωτιά για το καλύτερο κοινό όλων. Και προχωράμε, δεν σταματάμε εδώ. Μπορώ να σας ενημερώσω, κάνω μια πρώτη ενημέρωση, ότι σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη του πάρκου της λίμνης της Αγίας, έτσι ώστε θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο ο χώρος αυτός εδώ που, όπως γνωρίζετε και εσείς, και ευελπιστούμε ότι πραγματικά θα είναι ένας τόπος που θα έχει πραγματική αξία για όλους μας. Μάλιστα, και το μήνυμα το οποίο προκύπτει, σίγουρα επιστροφή σε μια κανονικότητα, αλλά με προσοχή από τη μία, και από την άλλη, όσο υπάρχουν δραστήριοι άνθρωποι και άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους, νομίζω ότι τα καλύτερα και σε τοπικό επίπεδο είναι μπροστά. Πολύ σωστά, όπως είπατε και εσείς, θέλει προσοχή από εδώ και πέρα όλο αυτό που ζούμε, γιατί δεν πέρασε. Το ζούμε ακόμα και πιστεύω ότι θα το ζούμε αρκετό καιρό ακόμα. Άρα προσέχουμε και όταν υπάρχει θέληση και ενεργά άτομα, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες, κατάλληλες ευκαιρίες που θα πραγματοποιούνται τέτοια εκδήλωση. Και να ξεφεύγουμε και λίγο, κύριε Πετραντονάκη, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν, αγιά.